στην περιφέρεια και στην πολιτεία των ημερών. Ο σκοπός και το νόημα αυτής της επίσκεψης. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ στην περιοχή σας. Η επίσκεψη δεν είναι απλώς εθνοτυπική, είναι και ουσιαστική. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό ψηφίσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει τρεις ενότητες. Το πρώτο κομμάτι είναι αφιερωμένο στα θέματα της ισότητας, δηλαδή της πολιτικής ισότητας των φύλων σε κάθε επίπεδο του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, αλλά και στην αυτοδιοίκηση σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Το δεύτερο μέρος αφιερωμένο στο να αλλάξουν κάποιες διατάξεις για την ηθαγένεια, έτσι ώστε η διαδικασία απονομής της ηθαγένειας και πολιτογράφησης θα προχωρεί πολύ πιο γρήγορα. Και το τρίτο, υπάρχουν κάποιες αλλαγές που πληθαίνει και σε διατάξεις που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Προσπαθώ λοιπόν και μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το έκανα και πριν για λόγους ενημερωτικούς, να επισκέπτομαι όσο το δυνατόν περισσότερα από τα συμβουλευτικά κέντρα τα οποία λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα και την προστασία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, συμβουλευτικά κέντρα και δομές φιλοξενίας, τα οποία συμβουλευτικά κέντρα απευθύνονται γυναίκες οι οποίες είναι κακοποιημένες, οι οποίες είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και έμφυλων διακρίσεων, για να δω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, να μπορέσω να συνδράμω όπου υπάρχουν προβλήματα ή τυχόν ελλείψεις για να αποκατασταθούν. Διότι η στόχευση του Υπουργείου μας και γενικά η στόχευση αυτής της κυβέρνησης είναι να στηρίξει όλες τις δομές τις οποίες έχουμε δημιουργήσει, είναι 62 τον αριθμό, και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και άλλες δομές. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και προβλέπεται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ότι οι συγκεκριμένες δομές θα λειτουργούν και θα χρηματοδοτούνται μετά τη λήξη του προγράμματος ΕΣΠΑ, από το οποίο χρηματοδοτούνται τώρα, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα διασφαλίσει και τη συνέχεια και βεβαίως και τους εργαζόμενους, για τους οποίους θα υπάρχει μια αντιμετώπιση αντίστοιχη με αυτήν την οποία κάναμε για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Επίσης, κάτι άλλο χαρακτηριστικό μέσα από το νομοσχέδιο είναι ότι οι επιτροπές ισότητος, οι οποίες και θα στηρίξουν τα συμβουλευτικά κέντρα, γίνονται πλέον υποχρεωτικές για τους δήμους και τις περιφέρειες. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, κοντά στο τα Χριστούγεννα, υπογράψαμε με την ΚΕΔΕ και την ΕΜΠΕ σύμφωνα πρόθεση συνεργασίας, έτσι ώστε μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τώρα πλέον που έχει ψηφιστεί και ο νόμος, να μπορέσουν να στελεχωθούν αυτές οι επιτροπές ισότητος και να στηρίξουν και το έργο των συμβουλευτικών κέντρων. Αλλά μέσα στα σε αυτά τα σύμφωνα καθιστούμε και σαφές το γεγονός ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τους δείκτες της γυναικείας ανεργίας μέσα από τις γυναικείες ΚΙΜΣΕΠ και τους γυναικείους συνεταιρισμούς. Ακριβώς λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την καμπάνια έχουμε και το αποπορύφημα αυτής της διαδικασίας και επειδή στο νομοσχέδιο έχουμε ορίσει το ποσοστό της συμμετοχής των γυναικών, δηλαδή αυξάσαμε το ποσοστό στα ψηφοδέλτια στο 40% τουλάχιστον αναπεριφέρεια και όχι ανά την επικράτεια, κάτι που θα ισχύσει και για τις εθνικές εκλογές και για τις εκλογές που έρχονται τώρα στην αυτοδιοίκηση. Για την αυτοδιοίκηση είχε προβλεφθεί ήδη από τον Κλειστέρη. Κάνουμε μια καμπάνια για να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να συμμετέχουν και να στελεχώσουν ψηφοδέλτια, αλλά όχι να στελεχώσουν για να κλείσει ο αριθμός. Να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών επί της ουσίας, αλλά και να προτρέψουμε τους πολίτες να ψηφίσουν οι γυναίκες, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι όπου συμμετέχουν τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί οι γυναίκες είναι και πολύ οργανωτικές. Ακριβώς επειδή μια γυναίκα στο πρόγραμμά της το καθημερινό καλύτερα να διαχειριστεί πάρα πολλά πράγματα, οι γυναίκες αποδεικνύουν ότι μπορούμε να διαχειριστούμε ταυτόχρονα πολλά πράγματα και πάρα, πάρα πολύ επιτυχημένα. Μέχρι και τις εθνικές εκλογές του Υπουργείου θα ετοιμάσει και άλλο νομοσχέδιο, να περιμένουμε κάτι ακόμα? Κοιτάξτε να δείτε, ήδη η κυβέρνηση στο κομμάτι της ισότητας, το οποίο έχω και εγώ την αρμοδιότητα και γενικά της καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων και για τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας, έχουν πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Καταρχήν, να μην ξεχνάμε ότι κυρώσαμε την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία ήταν στο σιτάρι από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για αρκετά χρόνια. Είναι επομένως, αν θέλετε, πρωτοβουλία νομοθετική αυτής της κυβέρνησης. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2016-2020
που αφορά στα θέματα της εισόδου, στον γενικότερο σχεδιασμό που υπάρχει, το νομοσχέδιο αυτό το οποίο έχουμε κάνει και συνεχώς βεβαίως το νομοσχέδιο αυτό το ψηφίσαμε, αλλά είναι ένας νόμος πλαίσιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι αυτά που ορίζονται μέσα να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Και είμαστε ακριβώς σε αυτήν την στόχευση και σε αυτήν την προσπάθεια.